είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν στο πλωμάρι. Όμως τώρα ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη πρόκλησή τους, καθώς έφτασε η ώρα να πλεύσουν προς τον επόμενο προορισμό τους, που είναι τα ιστορικά ψαρά. Σε αυτή την 19η χρονιά του το Aegean Regatta φιλοξενεί περισσότερα από 50 σκάφη και 400 ιστιοπλώους, κάτι που αποδεικνύει ότι η ρεγκάτα του Αιγαίου κατέχει περίοπτη θέση στην καρδιά των ιστιοπλών που περιμένουν κάθε χρόνο αυτό το πανέμορφο ταξίδι στα νησιά και στις θάλασσες του Αιγαίου Πελάγους. Σήμερα είναι η δεύτερη αγωνιστική μέρα της Aegean Regatta, η δεύτερη κούρσα από το πλωμάρι με προορισμό τα ψαρά. Είναι το μεγαλύτερο μπράτσο της φετινής διοργάνωσης. Ο καιρός αυτή τη στιγμή έξω από το πλωμάρι είναι ιδανικός. Η πρόγνωση δείχνει μια μικρή τρύπα, ελπίζουμε ότι δεν θα εξελιχθεί έτσι. Και πλησιάζοντας τα ψαρά θα έχουμε ένα πολύ δυνατό αεράκι στο στενό. Το περιμένουμε, είμαστε προετοιμασμένοι και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το δεύτερο σκέλος του Aegean Regatta 2019 ήταν και το πιο απαιτητικό, καθώς οι ιστιοπλόοι έπρεπε να καλύψουν μία απόσταση 48 ναυτικών μιλίων, με τον καιρό να έχει πολλές αλλαγές. Αρχικά η μέρα ξεκίνησε με ηρεμία κάτω από τη Μυτιλίνη, όμως μετά από περίπου 18 μίλια, ο άνεμος γύρισε σε μαΐστρο που έφτασε μέχρι τους 25 κόμβους. Ύστερα από περίπου 6 ώρες και 10 λεπτά πλεύση στα γαλανά νερά του Αιγαίου, τα πρώτα σκάφη άρχισαν να μπαίνουν στο ανακαινισμένο λιμάνι των ψαρών, βάζοντας τέλος στη δεύτερη ιστιοδρομία της Aegean Regatta 2019. Σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα που πλέψαμε από το πλωμάρι της Μυτιλίνης με κατεύθυνση προς τα ψαρά. Ξεκινήσαμε με έναν βορειοδυτικό, αν δεν απαθώ, με άνεμο. Είχε μικροαλλαγές βορειοδυτικού, βορειοανατολικού. Κάπου στη μέση της διαδρομής υπήρχαν πολύ μεγάλες αλλαγές, είδαμε μέχρι και νοτιά. Ο στόλος διαχωρίστηκε δεξιά και αριστερά. Ήταν λίγο ρίσκο για όλους, ευνοηθήκαν αυτοί τελικά που πήγανε στη δεξιά πλευρά του στίβου. Εντάσεις είδαμε από 0 μέχρι και 25-28 μίλια φτάνοντας. Γενικώς υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία που το έκανε και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πλέον, τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν για μία μέρα και να ανασυνταχθούν στο όμορφο νησί των ψαρών, καθώς πλέον η ρεγκάτα του Αιγαίου μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μείνετε συντονισμένοι για τη συναρπαστική συνέχεια του Aegean Regatta 2019, που σίγουρα έχει ακόμα πολλές δυνατές στιγμές να μας χαρίσει. Ζούμε και περιμένουμε τη ρεγκάτα κάθε καλοκαίρι.